και η διαπραγμάτευση. Δεν είναι σχήμα υποχώρησης, είναι σχήμα λόγου. Με την έννοια ότι πρέπει να δούμε το ποιοτικό στοιχείο ποιο είναι. Το μνημόνιο για μας, γι' αυτό λέμε ότι τέλος το μνημόνιο, αποτελεί ένα καθεστώς που πρέπει να τελειώσει. Δεν μπαίνουμε σε καλά και κακά συμψηφισμοί. Ούτε σε ποσοστά. Όμως, είναι σαφές ότι μερικά στοιχεία του μνημονίου, όπως για παράδειγμα το σύστημα καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα καύσιμα, όπως για παράδειγμα η ανάγκη να υπάρχει κτηματολόγιο, όπως η ανάγκη να υπάρχουν μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, όπως η ανάγκη να υπάρξει καταπολέμηση φοροδιαφυγής, είναι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται, δεν εξειδικεύονται, περιλαμβάνονται μέσα στο μνημόνιο και ξεχάστηκαν από την κυβέρνηση Σαμαρά. Όπως ορθώς είπε και ο κ. Σταθάκης στη Βουλή και το είπε και χθες ο Πρωθυπουργός. Δεν υπήρξε καμιά πίεση από τους δανειστές να εφαρμόσουμε το κτηματολόγιο ή αλλιώς δεν παίρνουμε τη δόση. Η πίεση ήταν καταργήστε τον εργασιακό νόμο γιατί αλλιώς δεν παίρνουμε τη δόση. Κάνετε λάθος αυτό που λέτε. Ένα λεπτό. Μειώστε τη λιτότητα. Μειώστε τους μισθούς, αλλιώς δεν παίρνουμε τη δόση. Γιατί έγινε αυτό. Βεβαίως έγινε και αυτό. Πού έγινε. Όταν έγινε το συνολικό. Όταν γίνεται. Δεν το μάθατε εσείς. Τότε πώς καταφέρατε και μειώσατε τη συντάξη, αλλά δεν εφαρμόσατε το. Όταν για να κλείσει μία συμφωνία. Και αυτό θα το βρει μπροστά της και η κυβέρνηση. Όποια συμφωνία και αν κλείσει, θα υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τώρα θέλετε να τα πείτε μνημόνια, συμφωνία, γέφυρα, πείτε το όπως θέλετε. Αν υπάρχουν λεφτά στο τραπέζι, υπάρχουν και προαπαιτούμενα. Τα προαπαιτούμενα αποτυπώνονται σε ένα χαρτί. Το χαρτί ονομαζόταν μνημόνιο, τώρα μπορούμε να το ονομάσουμε συμβόλαιο, συμφωνία, όπως θέλετε. Μισό λεπτό. Εντάξει, είναι άλλο. Πείτε εσείς ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αλλά θα υπάρχει μια λίστα με προαπαιτούμενα. Πριν λοιπόν εκταμιευθεί οποιαδήποτε δόση, διότι θα χρειαστείτε λεφτά, κύριε φίλε, το καταλαβαίνετε αυτό. Έτσι δεν είναι, το φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε. Μιλάτε μισό λεπτό. Με τεχνογνωσία του παρελθόντος. Μισό λεπτό. Ναι, εσείς αντιμετωπίζετε λοιπόν το μέλλον. Υπάρχει άλλη συμφωνία ενόψη. Ας το κρίνουμε. Εγώ σας περιγράφω τι θα γίνει τις επόμενες 2-3 μέρες. Και εδώ είμαστε πάλι να τα δείτε. Ωραία, λοιπόν, θα αποτυπωθούν λοιπόν ορισμένα πράγματα σε ένα χαρτί. Εσείς πήγατε στο Eurogroup χωρίς κανένα χαρτί. Μόνο στον μπλα. Λοιπόν, θα αποτυπωθούν λοιπόν σε ένα χαρτί. Και όταν θα έρθει η ώρα επιβεβαίωση τη συμφωνία, θα έρθει κάποιο. Δεν θα το πούμε Τρόικα, θα το πούμε Ευρωπαϊκή Θεσμή. Να πει, δεν μου λέτε, συμφωνήσατε ορισμένα πάντα. Τα κάνατε. Μες στη συμφωνία λοιπόν και μες στο πλαίσιο ελέγχου για την εκταμίευση.